η αντίθεση του κυρίου Φίλη για το θέμα των εξοπλιστικών. Και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και μπαίνει στην αρμόδια στην επιτροπή. Τώρα, οπότε στην αρμόδια επιτροπή. Θα τα βρουν. Αυτό το κάνετε για εκτόνωση ή γιατί όντως πιστεύετε ότι έχει δίκιο ο κύριος Φίλης και πρέπει να κοντραριστεί με τον κύριο Καμένο? Μάλιστα. Να μείνω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί μου πες ότι... Και αυτό είναι σημαντικό όμως. Και αλλά αυτό είναι σημαντικό. Προσέξτε να δείτε τώρα. Γιατί μένα μου έκανε εντύπωση. Το αδιέξοδο, με συγχωρείτε, της Νέας Δημοκρατίας. Τη μία στιγμή λέει ότι ο Τσακαλώτος είπε, εγώ λέω δεν είπε, ότι τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν αν ξεπεράσουμε το 3,5%. Την άλλη στιγμή λέει, λέει δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τα αντίμετρα γιατί θα έρθουν με τη διαδικασία του κώδικα, δηλαδή με μια ενιαία ψηφοφορία. Άρα τα αντίμετρα θα υπάρχουν από τα τώρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το 3,5%. Αυτή η εγγενής αντίφαση έχει πρόβλημα πολιτικής. Πώς τη λέω? Για όνομα του Θεού. Πώς τη λέω? Λέω ακριβώς αυτά που είπατε προηγούμενα. Καταγράφετε εσείς αυτά που λέτε. Μα λέω αυτά που είπατε εσείς και αυτό. Αφού και αυτά καταγράφηκαν. Πράγματα τα οποία λέω, θα λένε λοιπόν, υπάρχουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όλα αυτά θα ψηφιστούν μαζί. Θα ψηφιστούν τώρα. Και με πεδίο εφαρμογής από 1η-1η του 2019 και επέκεινα. Έφου θα είναι σε ένα ενίο νόμο. Το είπε προηγούμενα η κυρία Παπογιάννη. Δεν ακόμα, γιατί δεν έχω να διαφωνήσω με τίποτα στο ότι, με την κυρία Παπογιάννη ότι θα είναι σε ένα ενίο νόμο. Με διαφορετικές προσέξεις. Το βασικό είναι πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Γιατί όσο δεν κλείνει η πραγματική οικονομία την πληρώνει. Μα οι διαπραγμάτευση, μα κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αντιδικώ με κανένα. Το οικονομικό κλίμα επιβαρύνεται. Έχει κάνει ρεπορτάζ. Δύο δις χάθηκαν το δίμηνο. Ακούστε και εγώ. Εγώ δεν αντιδικώ με κανέναν ο οποίος λέει ότι έχω κάνει ρεπορτάζ. Βεβαίως, έχει κάνει ρεπορτάζ και σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τα στοιχεία όχι εσάς, όχι εσάς. Ναι, δεν είναι επιπροσωπικό. Λέω, γράφουν οι εφημερίδες, λένε τα. Γιατί να αντιδικήσω. Όμως, αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση. Πότε βγαίνει λευκός καπνός από τη διαπραγμάτευση, όλα τα τεχνικά κλιμάκια ή σε πολιτικό επίπεδο, που παιδιά έχει κλείσει. Τι γίνεται όταν έχει κλείσει? Σήμερα συζητάμε, χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και αρχίζουμε και παίρνουμε ένα από εδώ και ένα έχω από εκεί. Έχω το μάτι μας όμως. Λέω λοιπόν. Γιατί λέω, πάντα μετά από τέτοιες συζητήσεις. Ας έχουμε λοιπόν μια υπομονή. Έχουμε μια βάση. Γιατί δεν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Λέω, έχουμε μια βάση. Σε αυτή τη βάση προχωράμε και ας προσέξουμε. Τη βάση δεν έχω καταλάβει εγώ. Αυτό και εγώ. Ξέρετε, τη βάση δεν έχω καταλάβει. Βάση είναι στη βάση είναι ότι σας είπα. Μέτρα αντιμέτρα στο επίπεδο οικονομίας ίσον μηδέν. Το 17 βεβαίως. Μέτρα αντιμέτρα. Το 17% της ζωής θα πουληθεί. Ρωτάτε ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Γιατί να ξεφύγουμε όμως, αυτά. Να ξεφύγουμε όμως γιατί από αυτό να μην... Μισό λεπτά κύριε Παπαδάκη. Γιατί να γίνει αυτό? Τελειώνει η εκπομπή, όταν πρέπει να απαντήσετε και σε κάποια άλλα ερωτήματα. Σε ένα νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και σου λύνει το πρόβλημα των μέτρων που ζήταγε χωρίς αντίμετρα. Θα τα δούμε. Σάββατο, πολλά πάντως έτσι. Είσαι... Πρέπει να πουληθεί η ΔΕΗ, να βγει στο περταμείο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Για τον κύριο Φίλη. Στο δεύτερο. Τον κύριο Φίλη, ο κύριος Φίλης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Κανένας βουλευτής ή βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στις επιτροπές. Γιατί? Όχι, είναι στις, ούτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και ίσα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον άνθρωποι οι οποίοι έχουν και από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ και από τα άλλα κόμματα μια ιδιαίτερη προσέγγιση ή αν θέλετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση της άμυνας και τα εξοπλιστικά της χώρας να είναι στις επιτροπές. Ωραία, για τη θέση του κύριου Φίλη δεν είναι ώρα για τέτοια. Πάμε τώρα για στη διαδικασία. Του, ότι ζούμε σε λύνω μια περίοδο το που δεν είναι ζήτημα. Είπε ότι δεν μπορεί να κόβει από τις συντάξεις και, χώρα, και να δίνεις. Θα απαντήσω πολύ γρήγορα. Η χώρα, υπάρχει κανείς εδώ στο τραπέζι? Υπάρχει? Γιατί κανένας, έχουμε και τηλεφωνική επαφή Τραμπ Τσίπρα. Να λέει ότι δεν χρειάζεται και με αυτό. Δεν νομίζω όχι, ότι υπάρχει. Όταν χρειάζεται. Εσείς εγώ ξέρω, λέω λοιπόν ότι χρειάζεται. Μα. Δεύτερο, αυτή η αμυντική θωράκιση. Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο πιστεύει γιατί δεν αντιδρά στο θέμα. Λοιπόν, μα εγώ λέω. Ή βάλατε ανακοίνωση. Αν. Εγώ θα σου πω την προσωπική μου ρόλη. Μα εγώ σας λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Ολοκληρώστε, κύριε. Αν αυτή η διαδικασία έχει προγραμματιστεί στο βάθος μιας δεκαετίας μέσα στον υπάρχοντα προϋπολογισμό, όχι με καινούργια λεφτά, όχι με λεφτά που θα έρθουν ούτε από το ΠΟΔΟΕ. Είτε μάλιστα από οπουδήποτε άλλο. Κυρία Παπαγιάννη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι σύνισο. Κυρία Παπαγιάννη, δύο κουβέντες και από εσάς. Δύο κουβέντες και από εσάς. Συμφωνείτε εσείς ότι είναι ώρα για εγώ προσωπικώς, δεν συμφωνώ καθόλου. Θεωρώ ότι όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν βρεθεί τα 300 εκατομμύρια
για τους ένστολους των ενόπλων δυνάμεων, για το ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πετούν κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι και κάθε νύχτα, και αυτή τη στιγμή ακόμα τους χρωστάμε λεπτά, το να ανοίγουμε μία κουβέντα 3,5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. 3,5, πού το βρήκατε? Τόσο άκουσα από τον κύριο Φίλη. Α, επειδή το ακούσατε, δηλαδή ξαφνικά γίνεται. 2,5, τέλος πάντων. 2,5. Πού τα βρήκατε αυτά τα νούμερα? Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν τα ξέρω εγώ, τα ξέρετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Άρα μην λέτε αριθμούς. Να μην πω αριθμούς, λοιπόν. Οποιοδήποτε λοιπόν ποσό υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια, τα οποία είναι τα 300 εκατομμύρια τα οποία χρωστάμε στους ενστόλους, εγώ αυτή τη στιγμή δεν το κατανοώ. Μάλιστα. Ωραία. Θεωρώ εμείς λοιπόν. Θεωρώ για το 2017. Θεωρώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. 75 μια φιλική συμβουλή στις για συντήρηση, αναβάθμιση κτλ. Κύριε Βίτσα, ο υπουργός σας βγήκε με τους γνωστούς τρόπους και τους γνωστούς τόνους και με τη γνωστή του ρητορική. Και μας κουνούσε το δάχτυλο, ναι, και μας είπε ότι ο ίδιος αναλαμβάνει προσωπικώς, ναι, τη δέσμευση να βρεθούν τα λεπτά. Μάλιστα. Για τους ένστολους. Τα βρήκατε? Ωραία. Δεν τα βρήκατε. Εσχόλυτε, άλλο ένα ψέμα. Αφήστε το λοιπόν και να χαρείτε τα μάτια σας. Μην ανοίγουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουν δυστυχώς. Είναι λίγο παλαβά. Δεν έχουμε δυστυχώς. Εμείς το αναλάβαμε. Εμείς το λύνουμε. Και έρχεσαι τώρα και λέτε τα πάντα. Κύριε Βίτσα, κύριε Παγωγιάννη, δεν έχουμε άλλο χρόνο για φιλική συμβουλή. Βρίσκουμε και κλείνουμε το θέμα ότι μέχρι το 2030 θα είχαμε 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Μια φιλική συμβουλή. Λύνουμε μια σειρά ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, ναι, μια φιλική συμβουλή. Επειδή οι αποδοχές σας ως βουλευτές είναι υψηλές, ναι, να προσέχετε τώρα που θα φύγετε να μην υποπέστε σε καμία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Μαυραγάνη θα πληρώνετε παραπάνω. Εσείς που είσαστε υψηλού ή σύμφωνα με τον κύριο Μαυραγάνη, φοράει κράνος και προστατεύεται ο πλούσιος. Ο φτωχός δεν πειράζει, μπορεί να σκοτωθεί ελεύθερα. Και το φτωχός, αυτά τα πράγματα, οι διάφορες ταξικές αηδίες τις οποίες ακούω. Μια συζήτηση ο λίγων τι, και το λέω και επαγγελματικά, γιατί μια εποχή έκανα και υπεύθυνος ενός αυτοκινητιστικού περιοδικού, δηλαδή διευθυντής. Θα λέω λοιπόν το εξής. Το πρόστιμο έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εμένα, αν με ρωτήσετε, θα πήγαινα τα πρόστιμα στο Θεό. Άρα θα αποτρέψουμε τον πλούσιο να σκοτωθεί και θα επιτρέψουμε τα πρόστιμα στο φτωχό να σκοτώνεται. Να λειτουργήσουν τα ραντάρ στην εθνική οδό. Να περάσει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Πέθανε ο Άρης ο Σταθάκης, τον έχω μνημονεύσει 100 φορές. Μοναδικός του προορισμός και στόχος όταν έγινε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και τα συμφέροντα. Ήταν... Προσέξτε να δείτε. Ο Άρης ο Σταθάκης γίνεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Κάνει ο άνθρωπος μια σειρά πράγματα, προτείνει μια σειρά πράγματα και παρετείται. Το θυμόσαστε ότι παρετήθηκε. Πώς το θυμάμαι, εδώ έρθηκε παρετήθηκε. Παρετείται λοιπόν, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο όμως που ήξερε, δεν τον αφήνει να κάνει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η αβεβαιότητα συνεχίζεται μέχρι να έχουμε τις τελικές αποφάσεις και αποτελέσματα. Για να δούμε.